Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβερνητική πλειοψηφία εδώ και κάποιους μήνες νομίζω ότι βγάζουν μάτι ως προς τη στόχευσή τους. Και βγάζουν μάτι και ως προς τη φιλοσοφία τους. Διότι εμφανίζεται μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει το δικό της σχέδιο. Εμφανίζεται απλώς μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία διαρριγνύει τα ημάτια της ότι διευκολύνει τους επενδυτές. Τι σημαίνει αυτό, ποια ιδέα κρύβεται πίσω και από όλο το νομοσχέδιο? Και εγώ θα σας πω ότι διαφωνώ με οποιονδήποτε συνάδελφο θα πει σε αυτή την αίθουσα ή στην Ολομέλεια ότι δεν έχει λογική το νομοσχέδιο. Η λογική είναι: περιμένουμε τον ιδιωτικό τομέα να μας δείξει πού μπορεί να υπάρξει κέρδος και πάμε από πίσω του να τον διευκολύνουμε διαλύοντας οποιαδήποτε περίπτωση περιβαλλοντικής προστασίας, εργασιακής νομοθεσίας, κριτηρίων, διαφάνειας. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς με αυτό το νομοσχέδιο. Μη σας πω τι συμβαίνει με κάποιες εμβόλυμες τροπολογίες, τις οποίες δεν τις βάλατε στη διαβούλευση, τις κρύψατε και τις φέρατε προχθές το βράδυ. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα. Τι λείπει από αυτή τη λογική? Λείπει η στρατηγική της πολιτείας. Λείπει το αναπτυξιακό σχέδιο, λείπει η αναπτυξιακή στρατηγική, την οποία η πολιτεία οφείλει να συγκροτήσει ως εκπρόσωπος του γενικού κοινωνικού συμφέροντος. Λείπει αυτό. Εμείς για πρώτη φορά μετά από χρόνια συγκροτήσαμε την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Αν ανοίξει κανείς την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και πατήσει την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, θα δει τη φωτογραφία του πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, του κ. Δραγασάκη, και πολλών εξημών που ήμασταν υπουργοί να συνεδριάζουμε για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Θα περιμέναμε λοιπόν σε αυτή τη βάση να αναπτυχθεί μια δημιουργική συζήτηση. Θα περιμέναμε επίσης η κυβέρνηση να είναι συμβατή με αυτά που είπε ο Υπουργός κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής. Αν αναγνωρίζουμε ότι ένα βασικό πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η χρηματοδότηση, θα περιμέναμε εδώ να έρθουμε να συζητήσουμε πρώτα το έτοιμο νομοσχέδιο που έχουμε για την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις μικροπιστώσεις. Αντί αυτού τι βλέπουμε? Βλέπουμε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο κομπορημονείται ότι σε εκτεταμένη διαβούλευση με το ΣΕΒ μπορέσατε και το συγκροτήσατε ως προς το αναπτυξιακό του σκέλος. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κέρτσος το συγκρότησε όταν ήταν στο ΣΕΒ ή όταν ήταν στην κυβέρνηση, αλλά αυτή δεν είναι λογική. Τι λογική? Πρέπει να την αντιστρέψουμε. Οι επιχειρήσεις έχουν τα συμφέροντά τους. Και από εμάς τα ζητάγανε. Τι νομίζετε, τα ξέρουμε? Το ερώτημα είναι αν το συμφέρον της επιχείρησης θα κάμπτει το γενικό δημόσιο συμφέρον. Και στη λογική τη δική σας το κάμπτει. Και αυτό είναι το λεπτό νήμα που διατρέχει όλο το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή. Εμείς κάναμε 13 περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Συγκροτήσαμε την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Βάλαμε προτεραιότητες. Είχαμε στόχο για το ρόλο της χώρας διεθνώς. Και γι' αυτό επενδύσαμε στην καινοτομία. Γι' αυτό προτεραιοποιήσαμε στον αναπτυξιακό νόμο τέτοιες δράσεις. Ξέρετε, κύριοι βουλευτές της πλειοψηφίας, τι δράσεις θα χρηματοδοτούνται? Έχετε δει σε λεπτομέρεια τις διατάξεις? Το ξέρετε ότι θα χρηματοδοτείτε από τον αναπτυξιακό νόμο τον delivery φαγητού? Τον delivery φαγητού. Τον delivery φαγητού. Μην κοιτάτε. Τον delivery φαγητού, βεβαίως. Θα παραγγέλνετε πίτσες και σουβλάκια και αυτό θα είναι στον αναπτυξιακό νόμο. Τι μήνυμα στέλνουμε στην νεολαία μας, πείτε μου. Πείτε μου. Τα λεφτά του αναπτυξιακού δεν είναι αστήρευτα. Όταν λέμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα, κοίταξε να δεις, αυτή τη δραστηριότητα εμείς θα την στηρίξουμε, σημαίνει καταρχήν ότι δεν έχουμε βγάλει κανένα συμπέρασμα από το παρελθόν. Διότι βεβαίως πάρα πολύ ωραίος κλάδος η εστίαση, αλλά έχουν και πάρα πολύ μικρό όριο ζωής πλήστες επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, υπάρχει το επιχείρημα ότι αυξάνουν αυτές οι επιχειρήσεις τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας? Να το συζητήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Το ξέρετε ότι στον αναπτυξιακό νόμο τώρα μπαίνουν, λέει, οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές γενικώς? Υπάρχει ειδικός αναπτυξιακός για τις οπτικοακουστικές παραγωγές, ο οποίος πάει και πολύ καλά και τον οποίο δεν έχει τολμήσει να κριτικάρει η παρούσα κυβέρνηση. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας έχει φέρει πάρα πολλές παραγωγές και έχει δημιουργήσει και μία έκρηξη
και στις ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές. Και λέτε οι ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές. Υπάρχει αυτή η διάταξη, παρακαλώ να την ξανασκεφτείτε, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ, ούτε εγώ, ελπίζω και κανένας σε αυτή την αίθουσα, ότι θα μπορούμε να βλέπουμε τον Γιώργο Αυτιά με κρατική επιδότηση. Δηλαδή η εκπομπή, η πρωινή στο Sky, να μπει στον αναπτυξιακό νόμο. Δεν ξέρω αν αυτό εννοείται, είναι πάρα πολύ γενική η διατύπωση. Σας καλώ να την ξαναδείτε πραγματικά. Δεν χρειάζεται, γιατί επιδοτούνται και αλλιώς. Θα έρθω και σε αυτά για να δούμε τι κάνατε με το άρθρο 158, το οποίο το κρύβατε. Λέω, το άρθρο το οποίο το κρύβατε και δεν το βγάλατε στη διαβούλευση για να ακούσουμε. Έρχομαι παρακάτω να δούμε τι κάνετε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Άκουσα τώρα σχεδόν από τον κύριο οικονόμο ότι παρέλαβαν καταστραμμένη οικονομία. Εντάξει. Νομίζω καταρχήν, για να οργανώσουμε τη συζήτηση σοβαρά, πρέπει να κοιτάμε και λίγο έξω από το παράθυρο. Η οικονομία μας έχει 10 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, η ανεργία έπεσε κατά 10 μονάδες. Και κύριε οικονόμο, με συγχωρείτε που θα σας το πω, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, δεν μπορεί να μην είστε ενημερωμένος. Προλάβατε να κάνετε 3 αρνητικά ρεκόρ. Είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων. Είχαμε και βεβαίως την αύξηση της μερικής απασχόλησης και έρχεστε τώρα να κάνετε μια επιπλέον επίθεση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προλάβατε να τα κάνετε αυτά μέσα στο τρίμηνο. Αυτή είναι η ουσία. Και προσέξτε να δείτε. Ξέρετε που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν διεθνείς οικονομικές εξελίξεις οι οποίες είναι αρνητικές και διευκολύνεται τις επιχειρήσεις να απολύσουν, απλώς θα επιλέξουν να απολύσουν. Τους δίνεται αυτή τη διέξοδο και τα αποτελέσματα έρχεστε να τα δείτε αμέσως. Δεν θα κάτσουν οι επιχειρήσεις να βασανιστούν, να ανασυγκροτηθούν, να κάνουν υπομονή, να χρησιμοποιήσουν λίγο από τα αποθέματά τους. Θα απολύσουν, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει το Brexit, ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Υπάρχει ύφεση στη Γερμανία, ότι κλείνει η Thomas Cook, ότι έχουμε και προβλήματα στην Greta Farmer, ελπίζω να λυθούν και να μην πανηγυρίζουμε πρόωρα εδώ μέσα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σωθούν εκεί οι θέσεις της εργασίας, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Αυτή είναι η... Και γι' αυτό φέρνετε και τις διατάξεις για τα εργασιακά στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Με συγχωρείτε, δεν λέει αυτό η πρόσφατη οικονομική και πολιτική εμπειρία, το ανάποδο λέει. Διότι η δική μας διακυβέρνηση ήταν αυτή που έφερε ρυθμίσεις προστασίας της εργασίας και κατάφερε να αυξήσει την απασχόληση. Γιατί έχετε πρόβλημα αυτό να το αναγνωρίσετε? Γιατί υπάρχει αυτή η ιδεολειψία? Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις προστάτευσαν την απασχόληση και αύξησαν τις θέσεις εργασίας. Τι να κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί ότι αυτό δεν συνέβη? Είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων το 2017 και το 2018 επίσης. Δεν μπορεί να αμφισβητείτε γι' αυτό. Δεν μπορεί να αμφισβητείτε γι' αυτό. Και να υπονοούμε εδώ ότι παραλάβαμε καμένη γη. 17-18, ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε, η προηγούμενη, η δική μας. Λόγω ιδιωτικοποιήσεων, λέτε. Ναι. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Εντάξει, και νομίζω να μην ανησυχείτε. Μην διακόπτουμε, αν θέλετε, κανείς, αφού σας αφήσουμε τον ομιλητή να ομιλήσει. Όχι, δεν λέω για σας. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι ήταν πολιτισμένη διακοπή. Δεν γίνεται λίγο ζωντανό, αλλά. Ήταν πολιτισμένη διακοπή, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Νομίζω ότι και αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Αλλά ήθελα να σας παρακαλέσω κυρίως αυτή την πτέρυγα να συζητήσουμε στη βάση μιας πραγματικότητας, αλλά και της διεθνούς πραγματικότητας. Διότι το κύμα επαναφοράς μεγάλων δημόσιων υποδομών στο δημόσιο, των μεγάλων υποδομών στο δημόσιο, να μην το αγνοήσετε όταν θα έρθει η ώρα να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα εδώ μέσα, και την πρόσφατη οικονομική εμπειρία. Δεν έχει σημασία ότι είστε ένα κομμάτι, μια συντηρητική παράταξη. Έχουν και μέσα η συντηρητική παράταξη ανά την Ευρώπη έχει αποχρώσεις και διαβαθμίσεις σε σχέση με το πώς σκέφτεται την παρουσία του δημοσίου στις μεγάλες υποδομές. Προσφάτως όμως, πολύ μεγάλες χώρες έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα όταν επέλεξαν να ιδιωτικοποιήσουν τις μεγάλες υποδομές τους. Το αναπτυξιακό σας νομοσχέδιο δυστυχώς χαρακτηρίζεται από σπατάλη, αδιαφάνεια και ασυδοσία. Σπατάλη διότι επιλέγει να επιδοτήσει κλάδους της οικονομίας με αμφίβολη πολλαπλασιαστική
επίπτωση στην οικονομία. Και βεβαίως δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, κάποια πράγματα μας πονηρεύουν. Η διανομή τύπου στον αναπτυξιακό. Η διανομή τύπου, το ένα και μοναδικό πρακτορείο στον αναπτυξιακό. Η δορυφορική τηλεόραση στον αναπτυξιακό. Τώρα που έκλεισε η εξαγορά Fortnite Nova από τα συμφέροντα του ομίλου Μαρινάκη στον αναπτυξιακό γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά σε δύο επίπεδα να το συζητήσουμε, να δούμε αν έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία και να συζητήσουμε αν εδώ υπάρχει και καταστρατήγηση του ανταγωνισμού. Διότι πιστεύω, κύριε Υπουργέ, εάν αυτά που μαθαίνουμε ισχύουν, θα κινηθείτε κατά τις δυνατότητες που σας δίνει ο 39-59 του 11 και θα απευθύνετε το ερώτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και θα δούμε τι θα κάνει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκεί. Για να μην πονηρευτούμε ξανά και θεωρήσουμε ότι το γεγονός ότι σπεύσατε να την αλλάξετε γρήγορα-γρήγορα είχε να κάνει και με αυτή την εξαγορά. Πάμε παρακάτω. Επιδοτείτε τις εξορίξεις. Προσέξτε την εξόριξη. Δηλαδή, θα πηγαίνει ένας, θα υποβάλει επενδυτικό σχέδιο για την εξόριξη, θα του καλύπτουμε τα έξοδα για να παίρνει τον ορυκτό πλούτο, τον οποίο θα μπορεί μετά να εξάγει και να τον βάζει σε μια διαδικασία προστιθέμενης αξίας στο εξωτερικό. Καμία δυνατότητα παραγωγής απασχόλησης εδώ. Σκεφτείτε το λίγο. Θα τον πληρώνουμε εμείς για να σκάβει και να παίρνει το ορυκτό και να το πηγαίνει σε μια άλλη χώρα που θα μπορεί να υπάρχει έτσι, ένα εργοστάσιο το οποίο να του κάνει μεταποίηση και να αυξάνει την προστιθέμενη αξία. Και δεν συζητάω βέβαια έτσι, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπου και πάλι εκεί νομίζω χτυπάνε κάποια καμπανάκια τα οποία θα έπρεπε να μην χτυπούν. Τέλος, όχι τέλος, αλλά ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Τροπολογία περί ονομαστικοποίησης των μετοχών και πόθεν έσχες για τους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Με το Βαγγέλη Βενιζέλο, προσωπικός και η παράταξη την οποία έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή στο βήμα της Βουλής, έχουμε συγκρουστεί πάρα πολλές φορές. Η δική σας η διάταξη τον καθιστά αντιδιαπλεκόμενο. Ο νόμος Βενιζέλου προέβλεπε ονομαστικοποίηση των μετοχών των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης. 1995, ο νόμος 2328. Βάζετε εξαιρέσεις και σε αυτόν. Κανένας έλεγχος. Ειδοποιήστε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, λοιπόν, ότι με βάση τις διατάξεις σας αυτές δεν μπορεί να γίνει κανένας απολύτως έλεγχος περί συγκέντρωσης μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι εντυπωσιακό το πόσο πίσω πάτε για να βεβαιωθείτε ότι εξαιρείτε τους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης από την υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες και ονομαστικοποίησης των μετοχών. Με κοιτάτε, βουλευτές της επαρχίας, εσείς πόθεν έσχες θα κάνετε, μια χαρά. Στα μανταλάκια η περιουσία σας. Για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ δεν χρειάζεται. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Δημοσιογράφοι θα κάνουν. Τα διευθυντικά στελέχη, λέει, των καναλιών να μην κάνουν. Αυτά νομίζετε ότι τα βλέπουμε και τα ακούμε εμείς πρώτη φορά. Θεωρείτε ότι από εμάς δεν τα ζητήσαμε. Ή θεωρείτε ότι θα τους είστε χρήσιμοι και μετά την ψήφιση αυτής της διάταξης. Κάνετε λάθος αν το εκτιμάτε αυτό. Σας καλώ να την αποσύρετε. Αλλεπάλληλες κυβερνήσεις και δικές σας έχουν προσπαθήσει να δώσουν μάχες σε αυτά τα επίπεδα. Και στο νόμο Βενιζέλου υπήρχε πρόνοια τέτοια και στο νόμο ΡΕΠΑ δεν μιλάω τώρα για το τι είχε υποθεί στο γνωστό ψητοπολείο στο Μοναστηράκι. Και περνάμε τώρα σε μια κατάσταση όπου ξαφνικά δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Ούτε να ξέρουμε ποιος έχει τα κανάλια, ούτε να υποχρεούνται να κάνει πόθεν έσχες και από οποιαδήποτε δραστηριότητα βεβαίως το χρήμα να έρχεται και να μπαίνει εκεί μέσα. Έτσι. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο, πείτε μου, είναι φιλοεπενδυτική επιλογή αυτή? Θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση στην ελληνική τηλεόραση πριν τις δικές μας παρεμβάσεις? Χρεοκοπημένα κανάλια που παίρνανε δάνεια με αέρα, μειούμενη απασχόληση με μειούμενους μισθούς και καμία επένδυση. Μηδέν σύριαλ. Μηδέν ελληνική παραγωγή. Και ήρθαμε εμείς και αδειοδοτήσαμε το τι βρυσίδι φάγαμε όταν αδειοδοτήσαμε. Εντάξει, το θυμάστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τους βάλαμε να πληρώσουν το φόρο τους, τους βάλαμε αυστηρούς κανόνες για την απασχόληση. Και βέβαια βάλαμε και λεφτά
στον ειδικό αναπτυξιακό νόμο για τις οπτικοακουστικές παραγωγές, ο οποίος πάει και πολύ καλά και δεν τον ακουμπάτε, είναι εδώ και ο αρμόδιος υπουργός, ελπίζω να το επιβεβαιώσει αυτό. Δεν θα φέρουν επενδύσεις αυτές οι κινήσεις. Απλά θα βάλουν ένα πέπλο συγκάλυψης για την προέλευση των χρημάτων που μπαίνουν στα κανάλια. Τόσο απλό και τόσο προσβλητικό όμως για όλους μας. Για όλους μας, διότι ναι, εμείς είμαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, οφείλουμε η περιουσία μας και η μεταβολή της να είναι κρυστάλλινη και δημοσιοποιημένη. Και οφείλουν και οι δημοσιογράφοι. Τα διευθυντικά στελέχη όμως, λέει, δεν οφείλουν από σήμερα και μετά. Νομίζω ότι είναι μια διάταξη η οποία εκθέτει το ελληνικό κοινοβούλιο και πρέπει να αποσυρθεί. Υπάρχει ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό αδιαφάνειας. Και εξηγούμε, είναι δυνατόν ο Υπουργός Ανάπτυξης να υπογράφει άδειες μόνος του, λαμβάνοντας υπόψη τι? Την απόδοση αρμοδιοτήτων από τον Πρωθυπουργό και την τροπολογία την οποία θα ψηφίσετε τώρα. Δηλαδή δεν θα έχει εισήγηση υπηρεσιακών και θα λέει δίνω την άδεια. Προχωρήστε, εγκατάσταση, λειτουργία, περιβαλλοντικές. Στη βάση ποιας απόφασης θα το κάνει αυτό είναι πραγματικά ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα ασυδοσίας. Αποσύρετε τους περιορισμούς που αφορούν τους οχλούσες χρήσεις. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος επενδυτής να φτιάξει μία χημική βιομηχανία κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Είναι νομίζω επικίνδυνο και ειδικά εάν αυτές, αυτού του τύπου οι επενδύσεις θα χρειάζονται μόνο την εκ των υστέρων έγκριση. Χαρακτηρίζεται βεβαίως το νομοσχέδιο και από την καταστρατήγηση του αδιαβλήτου των ελέγχων. Βάζετε τις ελεγκτικές εταιρείες μέσα. Μάλιστα, γιατί δεν μπαίνουν οι ελεγκτικές εταιρείες στο Μητρό? Στο Μητρό γίνονταν η κλήρωση. Δεν ήξερε ο ελεγχόμενος ποιος θα είναι ο ελεγκτής του μέχρι τελευταία στιγμή. Τώρα τι θα μπορεί να κάνει? Θα μπορεί να επιλέγει μια ελεγκτική εταιρεία η οποία να του κάνει τη μελέτη για το επενδυτικό σχέδιο το οποίο υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόμο. Η ίδια εταιρεία να βεβαιώνει κατά τα στάδια του ελέγχου ότι όλα βαίνουν καλώς και δειγματοληπτικά λέει θα έρχεται το κράτος να κάνει έλεγχο μετά με ανώτατο πρόστιμο 100.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, αν είναι ένα project 30 εκατομμυρίων, 40 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων ή 100.000 ευρώ, δεν ενσωματώνονται στο budget. Ενσωματώνονται. Πού είναι το αδιάβλητο λοιπόν εδώ τώρα? Πού είναι το αδιάβλητο? Και επειδή φαντάζομαι θα πάρει και τον λόγο ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει, ναι, μάλλον, να ανακαλέσετε τη δήλωσή σας περί γρηγορώσιμου. Είπατε ότι όποιος θέλει να πηγαίνει πιο γρήγορα θα πηγαίνει στις ελεγκτικές. Αυτό να το πάρετε πίσω. Αυτό πρέπει να κάνετε, τουλάχιστον. Το βασικό, το θεμελιώδες πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει καταφανής διάλυση του αδιάβλητου της διαδικασίας των ελέγχων, οι οποίοι οι έλεγχοι στην προηγούμενη κατάσταση ήταν καθολικοί, όχι δειγματοληπτικοί στο 100% της ολοκλήρωσης του project. Και βεβαίως, όπως σας είπα, και για τα εργασιακά είστε σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, διότι υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις διεθνώς, οι οποίες θα πιέσουν την ελληνική οικονομία και αντί να δώσετε τη μάχη για να κρατηθούν χαμηλά τα πλεονάσματα όπως κάναμε εμείς και να χρησιμοποιήσετε το δημοσιονομικό χώρο για να κάνετε δαπάνες και φοροελαφρύνσεις ενδεχομένως και με τη δική σας λογική, υπαναχωρήσατε. Και το μαξιλάρι ακούμε και βλέπουμε ότι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να διευκολύνετε τις τράπεζες, οι οποίες θα έπρεπε να βγουν να δανειστούν με τα χαμηλά επιτόκια και να αναζητήσουν κεφάλαια. Και όχι να κουρεύουν κατά 80% τα χρήματα της Νόβα, για παράδειγμα. Και μην νομίζετε ότι αυτά τα ερωτήματα θα μείνουν σε επίπεδο Επιτροπής της Βουλής. Θα ασχοληθούν όλοι οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με κάνετε τώρα, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω. Έχετε επικαλεστεί τη μελέτη της Doing Business. Οι ίδιοι συγγραφείς επισημαίνουν τα προβλήματα που έχει η μέθοδός τους, διότι αφορά ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα το οποίο λαμβάνουν αναχώρα και συστήνουν στους αναγνώστες. 2 λεπτά μόνο, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, και συστήνουν στον αναγνώστη όχι να συγκρίνει την κατάταξη χωρών, αλλά να συγκρίνει το σκορ της κάθε χώρας με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό συμβαίνει. Και εάν την πάρουμε αυτή την μελέτη και κατά γράμμα, θα δείτε ότι υπάρχουν πεδία στα οποία υπερτερούμε της Γερμανίας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα να μην κάνουμε μερική ανάγνωση των γεγονότων. Εμείς είχαμε μία στρατηγική, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η οποία δεν ήταν πολιτικά ουδέτερη, δεν ήταν κοινωνικά ουδέτερη, δεν είχε κατασπατάληση πόρων και υπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. Σε 2,5 χρόνια εγκρίναμε 2.000 επενδυτικά σχέδια ύψους 5,7 δις. Η δική σας συνταγή έχει όλα τα συστατικά που οδήγησαν την ελληνική οικονομία στην κρίση. Θα εξαντλούνται τα χρήματα του επενδυτικού νόμου σε δράσεις οι οποίες δεν έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Θα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να απολύουν με αρνητικές συνέπειες στη μακροοικονομία και βεβαίως επανερχόμεθα δυστυχώς στο καθεστώς των ευνοουμένων. Με τις εκπρόθεσμες υποτίθεται υποθέσεις του αναπτυξιακού να συσσωρεύονται έξω από το γραφείο του Υπουργού, ο οποίος κατά το δοκούν θα επιλέγει από τον πάκο των χαρτιών που θα έχει έξω από την πόρτα του ποιο θα τραβάει από πιο χαμηλά ή πιο ψηλά για να το υπογράφει και να προχωράει. Λοιπόν, αυτή η συνταγή είναι η συνταγή που έφερε τη χώρα στην κρίση. Προφανώς θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο, θα έχουμε τη δυνατότητα και στην κατάρθρωση συζήτηση να είμαστε πιο αναλυτικοί. Κάθε άλλο παρά μπορούν τέτοιες λογικές να διατηρήσουν τη χώρα στην τροχιά της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπά.